φερούδια, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Για σήμερα σας έχω ένα vlog, διότι έχω πάρα πολλά events τώρα το πρωί μαζεμένα. Το ένα είναι στις 11, το άλλο είναι στις 12 και το άλλο είναι στις 2. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω να φτάσω σε όλα και να είμαι και στην ώρα μου. Ελπίζω να τα καταφέρω και θα σας πάρω μαζί, γιατί θα δούμε όμορφα πράγματα, θα δούμε και ρούχα, θα δούμε και προϊόντα μαλλιών, πολλά πράγματα. Τέτοια τύχη εδώ πέρα στο Χαλάνδρι να βρω να παρκάρω τόσο κοντά εδώ που είναι το event, δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, στις φορές και αν έχω έρθει. Εδώ πέρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ, αλλά ξεκίνησε τυχερά η μέρα. Από την θέση παρκαρίσματος που σας μιλούσα πριν, έφυγα και ανέβηκα πιο πάνω. Το κάνω κάθε φορά αυτό. Όταν πηγαίνω κάπου και βρίσκομαι την πρώτη θέση, λέω κάτσε να πάω και λίγο πιο κοντά να τον πας και βρω. Σήμερα όμως ήταν η τυχερή μου ημέρα γιατί βρήκα. Συνήθως δεν βρίσκω και χάνω και την προηγούμενη θέση. Έχω έρθει στο showroom Tommy Hilfiger να δούμε φθινόπωρο και χειμώνα. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δείτε εδώ. Και σε live να σας δείξω κάποια κομμάτια. Θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα ρούχα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, ακόμα και τα κουμπιά παρακαλώ, τι τέλειο! Και να ξέρετε ότι θα είναι πολύ της μόδας το κοτλέ, που μου αρέσει πολύ. Και θέλω να σας δείξω, εδώ έχει μια τεράστια οθόνη, όπου μπορείς να δεις τις συλλογές. Δείτε πόσο ωραία πράγματα. Πρέπει να τρέξω, διότι άργησα. Κάθισα μία ώρα εκεί μέσα, ήταν τόσο ωραία όλα τα ρούχα, που θέλω να τα δω όλα ένα-ένα. Οπότε τώρα τρέχω. 12 η ώρα είναι το επόμενο event στο κεραμικό και εγώ είμαι Χαλάνδρη και είναι 12:05. Αναγκαστικά θα πάω με το μετρό, γιατί δεν προλαβαίνω. Με το μετρό μου δείχνει ότι είναι 30 λεπτά, ενώ με το αυτοκίνητο 45. Αν θέλω να προλάβω, με τρουδάκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Ιωάννα. Φύγαμε τώρα και πάμε Γκαρνιέ να δούμε τι καινούργια πράγματα θα δούμε και εκεί. Θα σε χρειαστώ λίγο γιατί... Εννοείται, σας αφήνω γιατί πρέπει να είμαι η GPS. Μόλις φτάσαμε Γκαρνιέ. Και είναι ονειρικά, εδώ είναι ένας πιανίστας που παίζει. Εδώ είναι τα νέα προϊόντα, δείτε οι συσκευασίες πόσο όμορφες είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίες και γενικότερα ο χώρος είναι τέλειος εδώ, όλες και είσαι στη φύση. Και εδώ έχει να φτιάξουμε το δικό μας γλαστράκι. Δείτε και τι όμορφη γλαστρούλα. Wow. Access to a more natural, healthier beauty care. Women, men and children everywhere in the world. Και επιστρέφω στο σπίτι. Νομίζω ότι δεν μου έχει ξανασυμβεί έτσι τόσο πολύ. Τόσο πολλά event και η ίδια ώρα. Συνήθως ήταν κάποιο πρωί, μπορεί να ήταν ξέρω εγώ 2 πρωί και 1 το απόγευμα ή 1 πρωί και 2 το απόγευμα, κάπως έτσι. Τώρα έτυχε να μου είναι όλα πολύ κοντά, αλλά και σε ώρα. Εντάξει, το ένα δεν ήταν πολύ κοντά, το ένα ήταν στο Χαλάνδρι και τα άλλα ήταν στο Γκάζι. Αλλά τα άλλα ήταν στο Γκάζι. Ήταν πάρα πολύ εύκολα το να πάρω το μετρό, το χολαργό και να πάω κατευθείαν. Οπότε μια χαρά. Και θέλω να πάμε τώρα σπίτι να σας δείξω κάτι καινούργια λανσαρίσματα, αν και τα είδατε στις εικόνες. Από την Γκαρνιέ, την γλυκούλη μου, μπράβο. Και να πάμε και να σας δείξω ένα ωραίο σφουγγαράκι το οποίο έχει μέσα, το οποίο λέγεται Konjac και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια γι' αυτό και δεν είχα δοκιμάσει και τώρα θα δοκιμάσω και εγώ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να το δω, γιατί σου λέει ότι καθαρίζει το πρόσωπο και με νερό αλλά και με το σαπούνι σου. Οπότε θέλω πολύ να το δοκιμάσω και θα σας πω. Μόλις γύρισα σπίτι, έβαλα πιτζάμες, αλλά ξαφνικά εδώ που καθόμουν και άνοιγα, μου ήρθε και ένα πολύ ωραίο δέμα από Troublemaker. Κάτι με έπιασε, ρε παιδί μου, ή αρρωσταίνω. Δεν ξέρω. Νιώθω ένα απίστευτο βάρος ξαφνικά έτσι εδώ στο κεφάλι μου και κάτι εδώ πέρα, σαν. Δεν ξέρω. Μάτι είναι. Αλλά δεν το λέω τόση ώρα γιατί μερικοί μου το πιστεύουν. Που πω, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Με έπιασε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Θέλω να σας δείξω λίγο γρήγορα. Μου ήρθαν κάποια πράγματα από Troublemaker. Μου ήρθε και το φόρεμα που θα φορέσω στο Mad Walk αύριο τη Δευτέρα 1η Απριλιά. Θέλω να σας δείξω που μου ήρθε αυτή η τέλεια τσάντα. Ήθελα πάρα πολύ μια τέτοια τσάντα. Αυτές οι τύπου shopping bag που είναι ανοιχτή. Μέσα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο νεστεσεράκι και μου αρέσει το χρώμα γιατί τώρα την άνοιξη ταιριάζει με τα πάντα. Μου ήρθε ένα κολάν τύπου φόρμα που έχει αυτές τις δύο τις ρίγες εδώ στο πλάι, λευκή και κίτρινη. Μου ήρθε ένα ωραίο t-shirt, όπου τα t-shirt να σας πω ότι φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας. Μου ήρθε με αυτή εδώ τη στάμπα που είναι πολύ ωραία, μια κοπελίτσα που φαίνεται το μισό της πρόσωπο και φοράει και ένα κατακόκκινο κραγιόν. Μου ήρθε αυτή εδώ η σαλοπέτα.
Δείτε τι όμορφη. Για να την συνδυάσω και με αυτό εδώ πέρα το καρό το μπλουζάκι. Και επίσης μου ήρθε αν και δύο πουκάμισα. Μου ήρθε αυτό εδώ πέρα το ριγέ. Και μου ήρθε και αυτό εδώ το που είναι πολύ ωραία πουκαμισάκι αυτά για να τα φοράς με τζινάκι. Και επίσης μου ήρθε και κάτι πολύ ωραίο, καθίστε να δείτε λίγο την κάμερα. Πολύ της μόδας και αυτά είναι πουκάμισο, το οποίο είναι και φόρεμα, αλλά μπορείς να το φορέσεις και με ένα τζιν, γιατί φέτος δεν ξέρω αν έχετε δει, αλλά είναι πάρα πολύ της μόδας να φοράς ένα τζιν σωλήνα και από πάνω κάτι έτσι φαρδί, όπως αυτό εδώ το πουκάμισο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα άφησα στην άκρη γιατί θα τα δούμε και στο Instagram αυτά. Και θέλω να σας δείξω λίγο τα νέα λανσαρίσματα της Garnier. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και αυτό εδώ είναι το σφουγγαράκι που σας έλεγα. Θα το χρησιμοποιήσω σήμερα κιόλας γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι κάνει. Μου ήρθε μια μάσκα μαλλιών που είναι για εντατική ενυδάτωση. Ήθελα εδώ και ώρα να τη μυρίσω. Μυρίζει τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα ένα τζέλ καθαρισμού και εδώ πέρα μία κρέμα προσώπου, πάρα πολύ όμορφα. Επίσης, στην Καρνιά μας έδωσαν και τα γλαστράκια. Αυτά εδώ εγώ πήρα με λεβάντα και έχει και με θυμάρι. Θα το ποτίσω λίγο και θα το βάλω στην κουζίνα μου κάπου. Αν και ήδη έχω αρκετά φυτά στην κουζίνα. Πιο πολλά φυτά έχει παρά πιάτα, αλλά δεν πειράζει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα φυσικά λουλουδάκια μέσα στο σπίτι. Το άσχετο νέο της ημέρας, αλλά βασικά με ρωτάτε αρκετές. Επιτέλους παιδιά βρήκα κουμωδίνα, τα έχω παραγγείλει και τα περιμένω, αλλά βέβαια μου είπαν ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές παραγγελίες θα καθυστερήσουν να μου τα φέρουν, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω υπομονή. Και θα τα ξεφορτωθώ αυτά εδώ που δεν τα αντέχω πια, γιατί δεν μου ταιριάζουν καθόλου στο μάτι με το υπόλοιπο κρεβάτι. Δεν σας έχω δείξει ακόμα τίποτα από το δωμάτιο, γιατί θέλω πρώτα να το τελειώσω και να σας κάνω ένα room tour. Βρήκαμε κομμωδίνα. Τώρα είμαι και στην αναζήτηση νέων πορτατίφ. Έχω δει κάτι. Απλά είναι λίγο ακριβούτσικο ρε παιδάκι μου και το σκέφτομαι για το αν θα τα πάρω ή όχι. Τώρα για πορτατίφ να δώσω τόσα χρήματα δεν ξέρω. Και αφού έχω τελειώσει τώρα με τα κομμωδίνα, εντάξει τα πορτατίφ δεν είναι τίποτα, είμαι σε σκέψεις με το τι να κάνω με την ντουλάπα, γιατί θέλω να αλλάξω και την ντουλάπα. Σκεφτόμουν να αλλάξω κατευθείαν και τα φύλλα όπως είναι ή να έβαζα κάποια τα πετσαρία. Δεν ξέρω τι να κάνω, αλήθεια. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας τι θα μπορούσα. Θέλω να την κάνω λευκή ή γκρι. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω από τα δύο, αλλά θέλω να φύγει. Αυτό το χρώμα, ειδικά αυτό το σκουρόχρωμο και το καφέ το πιο σκουρό, δεν το αντέχω με τίποτα, δεν μου αρέσει. Και σκέφτηκα ή να βάλω μια ταπετσαρία ωραία, που έχω δει και άλλους που βάζουν στις ντουλάπες τους τα πετσαρίες και γίνεται και πιο εύκολα, πιο οικονομικά σίγουρα και χωρίς καθόλου περίεργες μυρωδιές σε περίπτωση που τα βάψω αυτά ή να μου κάνουν τίποτα με ρεμέτια, γιατί θα γίνουν και ζημιές σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε αν έχετε κάποια ιδέα, το ότι οποιαδήποτε ιδέα, ό,τι και αν είναι αυτό, γράψτε το μου από κάτω, να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα πριν κλείσω αυτό το vlog, οπωσδήποτε θα δοκιμάσω αυτό. Έχω ήδη ξεβαφτεί με το αγαπημένο μου ξεβαφτικό από CeraVe ή CeraVe, δεν ξέρω. Και με το που γυρίζω σπίτι ξεβάφομαι, δεν αντέχουμε τίποτα. Αφού ξέρω ότι δεν θα ξαναβγώ, ξεβάφομαι κατευθείαν να παίρνει αέρα το προσωπό μου, να αναπνέει όλα αυτά τα σχετικά. Και πάω να φέρω το σφουγγαράκι για να το δοκιμάσω. Θέλω να δω, όλες λένε ότι με αυτά τα σφουγγαράκια μετά νιώθεις πάρα πολύ απαλό το δέρμα σου και το νιώθεις και πιο καθαρό. Θα σας πω τι είναι η πρώτη μου εντύπωση τώρα και αν μου αρέσουν και συνεχίζω να τα χρησιμοποιώ θα τα δείτε και σε κάποια αγαπημένα αργότερα. Θέλει λίγο βρέξιμο για να μαλακώσει γιατί αυτό είναι σκληρό και τώρα που το έβρεξα μεγάλωσε κιόλας, έχει μαλακώσει και έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, θα βάλω 2-3 πατήματα. Θα δημιουργήσω σαπουναδίτσα. Ωραία, κάνει. Δεν το περίμενα ότι θα έκανε τόσο πολύ. Και αχ, τι ρε που μυρίζει. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Λες και είσαι σε σπα και σου κάνω φερβίδι προσώπου. Πολύ θετικές πρώτες εντυπώσεις, δεν θα σας πω τίποτα άλλο όμως, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ωραίο το δέρμα μου και πολύ πιο καθαρό από ό,τι άλλες φορές που το καθαρίζω με τα χέρια. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να σας πω κάποιους στόχους που έχω βάλει και προς το παρόν μου πάνε πάρα πολύ καλά. Ο πρώτος στόχος που έχω βάλει είναι τα Σαββατοκύριακα να ξεκουράζομαι και να μην ασχολούμαι καθόλου είτε με μοντάζ είτε με Instagram. Μου επιτρέπω πάρα πολύ λίγο Instagram.
τίποτα παραπάνω. Απλά επειδή είχα κάποιες ημικρανίες για 3-4 μήνες, είχα από τον Νοέμβρη που μας πέρασε, είχα εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το κομμάτι, ακριβώς πάνω από το αριστερό φρύδι, μια απίστευτη ημικρανία. Ξύπναγα κάθε πρωί έτσι. Υπήρχαν μέρες που έπεφτα στο κρεβάτι εντελώς και δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον πόνο. Και είχα αρχίσει να το ψάχνω και όταν πήγα στον οφθαλμίατρο μου λέει ότι δεν υπάρχει ούτε 0,0001 μοιοπία στα δικά σου τα μάτια. Το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι πολλές ώρες υπολογιστή και κινητό. Και του λέω: έχετε δίκιο. Μου λέει: το ξέρω ότι οι δουλειές πλέον δεν επιτρέπουν να κάνεις κάποιο διάλειμμα, αλλά τουλάχιστον όταν έχεις το ρεπό, ας πούμε, δεν ήξερα άνθρωπος με τι ασχολούμαι, να μην ασχολείσαι με αυτά. Οπότε έβαλα στόχο τα Σαββατοκύριακα να μην ασχολούμαι καθόλου και πάει πάρα πολύ καλά και έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στον πόνο που έχω εδώ. Και επίσης άλλος ένας στόχος που έχω βάλει είναι να μην κοιμάμαι μετά τις 12 η ώρα. Να μην αλλάζει η ώρα, να μην αλλάζει η μέρα μάλλον. Και το έχω πετύχει και αυτό. Την πρώτη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολο. Σας το λέω για να ξέρετε, σε περίπτωση που θέλετε και εσείς σιγά σιγά να βάλετε τον εαυτό σας σε ένα πρόγραμμα. Το έχω καταφέρει. Εντάξει, δεν θέλω νωρίτερα, γιατί 12 με 8 είναι πάρα πολύ καλό ο ύπνος. Ένα 8 ωράκι είναι μια χαρά. Ούτε περισσότερο κοιμάμαι. Καλά, εγώ έχω και ένα βιολογικό ρολόι, δεν ξέρω τι γίνεται. 8 η ώρα το αργότερο έχω ξυπνήσει. Συνήθως και νωρίτερα. Υπάρχουν και κάτι 6.30 και κάτι 7.30 και κάτι τέτοιες ώρες εγώ ξυπνάω. Αλλά θέλω να σας πω ότι την πρώτη εβδομάδα, με το που έβλεπα ότι πήγαινε 12, έκλεινα το κινητό, γύρναγα πλευρό και πίεζα τον εαυτό μου να κοιμηθεί. Και όλο αυτό το, η πίεση που ένιωθα, ότι έλεγα από πού δεν θα κοιμηθώ, από πού δεν θα κοιμηθώ, κράτησε για μία εβδομάδα. Τώρα τις άλλες δύο εβδομάδες τώρα που πέρασαν, αφού έκανα αυτό, κοιμάμαι κατευθείαν και θέλω να σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα αυτή που διανύουμε τώρα, έχει ξεκινήσει ο οργανισμός μου και μου λέει «Κοιμήσου, νιστάζεις». Και όντως, κάθομαι με το κινητό και όταν πηγαίνει 12 παρατέταρτο, βλέπω τα μάτια μου ότι αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά και είναι πάρα πολύ καλό. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους έβαλα τον ύπνο μου σε ένα πρόγραμμα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο, θα σας αφήσω για να πάω να επεξεργαστώ το βίντεο, γιατί η αυριανή μέρα είναι πάλι δύσκολη και θέλω να είμαι ξεκούραστη, να έχω επεξεργαστεί το βίντεο και να κοιμηθώ πάλι 12 η ώρα να είμαι στο κρεβάτι μου, με κλειστά τα μάτια εννοείται. Και αυτά, οποιαδήποτε συμβουλή για την ντουλάπα. Ξέρετε εσείς. Επίσης θέλω να σας πω να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί τρέχουν δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι λήγουν σήμερα και οι δύο αυτοί οι διαγωνισμοί. Ο ένας ο διαγωνισμός είναι με προϊόντα από Herbalife και ο άλλος ο διαγωνισμός είναι με 20 προϊόντα περιποίησης μαλλιών, μακιγιάζ, διάφορα τέτοια πράγματα, οπότε μην το χάσετε. Μία τυχερή θα κερδίσει 20 προϊόντα. Προς το παρόν σας φιλώ γλυκά και θα τα πούμε σύντομα. Και μην ξεχάσετε εγγραφή στο κανάλι μου, like και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Φιλιά και πολλά!